Μειωμένη κατά 40% ήταν η παραγωγή της σόγιας η συγκομιδή. Έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα και όπως φαίνεται ήταν μια κακή χρονιά λόγω πολλών παραγόντων αλλά και λόγω των καιρικών συνδικών που επικρατούσαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για το θέμα μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλα, Θέμης Καλπακίδης. Ε, ναι, πραγματικά δεν ήταν μια καθόλου καλή χρονιά θα έλεγα. Ε, οι αιτίε ε, ίσω ε, δεν θα μπορούσε κάποιο εύκολα να τι προσδιορίσει. Σίγουρα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο οι καιρικέ συνθήκε. Είμαστε περίπου 40% κάτω σε κιλά. Ε, τα τελευταία χρόνια και οι τιμέ είναι καθοδικέ λόγω του ότι το προϊόν είναι χρηματιστηριακό. Ε, βέβαια οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να το αγοράζουν ακριβά. Και πραγματικά είναι περίπου το 60 με 70% των στρεμμάτων καλλιεργείται με σόγια στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά με τα κιλά που παίρνουμε ίσα ίσα το, το κόστος παραγωγής καλύπτουμε ε, και αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν γίνονται έργα στην περιοχή γιατί τη στιγμή που χρειάστηκε ε, νερό η σόγια δεν υπήρχε νερό δεν υπήρχαν νερό στα, στα κανάλια αρχικά είχαμε την, ε, τα προβλήματα με το κόψιμο των νερών από την κατασκευή του αγωγού τάπ ε, αργότερα ήρθαν πάρα πολλές βροχοπτώσεις και στη συνέχεια είχαμε ανομβρία. Ε, αυτές οι απότομε αναλλαγέ ε, των εδαφολογικών συνθήκων δημιούργησαν προφανώς τα προβλήματα στην ε, ποσότητα της ε, παραγωγής μας. Ε, αυτό βέβαια είναι κάτι που το λέμε χρόνια με τη διαφοροποίηση που υπάρχει ε, ανάλογα με τις εδαφολογικές συνθήκες και κυρίως τη συγκρασία στην περιοχή αλλά δυστυχώ δεν έχουμε αποτελέσματα. Ναι, αυτό ήταν και το όνειρό μου, το όνειρό μα, το όνειρο όλων Να βρούμε κάποιον ε, ο οποίο θα μα οδηγήσει στην, στην διατροφική σόγια. Ε, είχαμε κάνει κάποια επίσκεψη πριν από δύο χρόνια περίπου στο Υπουργείο. Μα υποσχέθηκαν ότι θα, δώσουν, ε, θα βάλουν κάποιο πανεπιστήμιο να διενεργήσει κάποια έρευνα έτσι ώστε να στραφούμε προ τα εκεί. Αλλά δυστυχώ ε, όλοι μένουν στα λόγια. Προεκλογικά. Η υποσχέση στα γραφεία στι όμορφε καρέκλε. Αλλά από εκεί και πέρα, επί τη ουσία, δεν, δεν γίνεται τίποτα. Εμεί από μόνοι μα ψάξαμε να βρούμε κάτι. Δυστυχώ δεν τα καταφέραμε. Και πραγματικά, όποιο το καταφέρει αυτό, θα καταφέρει να πετύχει ένα τεράστιο ε, έργο, έτσι ώστε να γίνει και ένα εργοστάσιο στην περιοχή. Γιατί καλλιεργούμε το 90% τη όγια όλη την Ελλάδα. Είναι η περιοχή τέτοια που βοηθάει και πραγματικά η θέση εργασία, η μεταποίηση, η υπεραξία του προϊόντο θα δημιουργήσει ένα πολύ θετικό οικονομικό εισόδημα στην περιοχή.